Αγαπητοί σύνεδροι και αγαπητέ γραμματέα, όταν αποφάσισα να αποδεχθώ την τιμητική πρόταση του Αντώνη Σαμαρά να συμπεριληφθώ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας το 2015, ρώτησα ένα προσωπικό μου φίλο τη γνώμη του, φίλο μου δεξιό όμως, όχι φιλελεύθερο ούτε κεντροδεξιό, δεξιό, δεξιότατο, να μου πει τη γνώμη του, τι να κάνω. Μου είπε, Βασίλη, να πας και να θυμάσαι δύο κουβέντες. Πρώτον, μου είπε, ο μεγάλος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν έφτιαξε το κόμμα, είπε, από τις παρυφές της αριστεράς ως τη δεξιά. Χωράει. Και δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία είναι... Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το μέσο Έλληνα, τον οικοκύρη, τον μετρημένο, τον αγωνιστή, τον πατριώτη, και αυτό όχι μία φορά, αλλά κάθε στιγμή, ιδιαιτέρως στις δύσκολες στιγμές της χώρας και του έθνους. Κύριε Γραμματέα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, γι' αυτό είμαι εδώ και είμαι ευτυχής και ικανοποιημένος και πρωτίστως νιώθω χρήσιμος να συμβάλλω στο όραμα και στο σχέδιό μας για μια νέα Ελλάδα, με ευκαιρίες προόδου σε όλους και για όλους τους πολίτες. Όμως το σημαντικό, και γι' αυτό το αναφέρω, δεν είναι γιατί εγώ νιώθω ευτυχής και τις αιτίες για τα χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας που με ικανοποιούν, αλλά το σημαντικό είναι ότι για τους ίδιους λόγους πρέπει να είναι εδώ, να προσέλθουν και να στηρίξουν, να βαδίσουν μαζί μας η ισχυρή πλειοψηφία και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, των Ελλήνων που θέλει την Ελλάδα να αλλάξει. Τους Έλληνες που πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές και ταμπέλες πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα αλλάξει όταν η οικονομία ελευθερωθεί από τα δεσμά του κράτους. Τους Έλληνες που πέρα και πάνω από ταμπέλες δεξιάς-αριστεράς πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα αλλάξει όταν το περίσσευμα διανέμεται στους αδύναμους με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Στους Έλληνες που πέρα και πάνω από μικροκομματικά τερτύπια και σκοπιμότητες πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα αλλάξει όταν όλοι έχουν τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους. Τους Έλληνες που πέρα και πάνω από τις ανάγκες τους και τα δικά τους και τα δίκια τους πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα αλλάξει όταν οι ίδιοι αντέχουν να αντιτάξουν στο λαϊκισμό και τις υποσχέσεις τη λογική, την αλήθεια, ακόμα και όταν βραχυπρόθεσμα τους δυσκολεύει. Τους Έλληνες που πέρα και πάνω από ό,τι ψήφισαν στο παρελθόν στις προηγούμενες εκλογές, αυτή τη φορά θα επιλέξουν τις ιδέες, τις προτάσεις και τα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να αλλάξει την Ελλάδα. Και αυτή η Ελλάδα αλλάζει όταν εμείς ήδη πιστέψουμε στις δυνατότητές μας, αλλά και στην αποστολή μας. Αγαπητοί σύνεδροι, όσο γρηγορότερα φύγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, τόσο γρηγορότερα και ευκολότερα θα αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν βλάπτει μόνο την οικονομία, δεν βλάπτει μόνο την υγεία, δεν βλάπτει μόνο την παιδεία και την κοινωνική συνοχή, πάνω απ' όλα βλάπτει τη λογική, το ήθος, τις αρχές και τις αξίες κάθε νοικοκύρη Έλληνα, κάθε Έλληνα πατριώτη. Αυτή η κυβέρνηση κάνει ζημιά. Η παράταση βαθαίνει τη ζημιά και τη μεγαλώνει. Γι' αυτό πρέπει να φύγουν γρήγορα, για να αλλάξει η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες. Γιατί τους σέβεται, τους παρέχει το δικαίωμα να μάχονται, να αγωνίζονται και να ονειρεύονται, να δουλεύουν, να βάζουν και να πετυχαίνουν στόχους για αυτούς και τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Αλλά και μία Ελλάδα που θα βρει τη θέση που της αξίζει στον ευρωπαϊκό χώρο και θα πετάξει το ρόλο του παρία. Αυτή είναι η Ελλάδα που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάθε μέρα βήμα-βήμα θα οικοδομήσει. Όχι με λόγια, αλλά με δουλειά. Όχι με ψέματα και υποσχέσεις, αλλά με αλήθεια. Εμείς,
οι Έλληνες μπορούμε να βάλουμε τα δυνατά μας για την πατρίδα. Αρκεί η πατρίδα να είμαστε βέβαιοι ότι θα μας αντιμετωπίσει με δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός. Έλληνες που μάχονται για την πατρίδα τους και μια Ελλάδα που μάχεται για τα παιδιά της. Ευχαριστώ.